Εγώ να στείλω μια γλυκιά καλησπέρα σε όλους εσάς, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη γιατί βρίσκομαι με τον φίλο μου τον Κώστα και το είχα άχτη, Κώστα μου γλυκέ. Γεια σου, Μαρία. Να έρθω, σε καλωσορίζω, να έρθω και να πιλοτάρω όλα αυτά που κάνεις εσύ. Βρίσκομαι στον πύργο ελέγχου. Ακριβώς, όπως το είπες, πύργο ελέγχου. Έτσι ακριβώς. Στην αλυσίδα Νέλης Φοριού που είναι εδώ και τόσο καιρό μαζί μας και θα συνεχίσει να είναι για πάρα πολύ καιρό. Καταρχήν, συγχαρητήρια για αυτό το μοναδικό πράγμα που έχεις κάνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν θα περιμένεις γιατί σου λέω τώρα τα συγχαρητήρια. Τι εννοείς? Τι εννοώ? Πώς καταφέρνεις σε αυτό το πύργο ελέγχου και φέρνεις βόλτα όλες αυτές τις γυναίκες? Κοίταξε να δεις, οι γυναίκες είναι ένα από τα πιο δύσκολα πλάσματα πάνω στη γη. Αλλά μ' αγαπάνε και τις αγαπάω εξίσου, οπότε έτσι φέρνουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Πριν ξεκινήσουμε όμως την κουβέντα μας, γιατί θέλω να μάθω τα πάντα σήμερα, θέλω να πάρω μια γλυκιά γεύση από όλα σου τα μαγαζιά και να γυρίσω. Καλά. Έχουμε πιάσει σχεδόν όλη την Αττική. Εγώ όμως δεν θα μείνω μόνο στην Αττική γιατί θέλω να σε δω πανελλαδικά. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να πιάσουμε όλες τις περιοχές. Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι εφικτό, αλλά τα έχουμε καταφέρει. Είναι ο επόμενος κάποιες... στόχος. Ναι, είναι ο επόμενος στόχος. Να το πάρουμε όμως, Κώστα μου, λίγο από την αρχή. Ναι, ναι. Πώς ξεκίνησε το όνομα, η ιδέα, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Καταρχήν το όνομα. Το όνομα είναι μια σπουδαία ανάμνηση. Παιδευτήκαμε πάρα πολύ για να το βρούμε, να βρούμε κάτι που να αντιπροσωπεύει τα καταστήματα, τότε το κατάστημα, δεν υπήρχαν τα υπόλοιπα. Μετά από πολύ παιδευμό, ένα ξάδερφος ήρθε και έδωσε τη λύση. Περίμενε, έδωσε τη λύση στο όνομα. Ξεκινήσαμε το πρώτο κατάστημα. Σωστά. Ανοίξαμε το πρώτο κατάστημα, μας άρεσε πάρα πολύ. Καθίσαμε όμως εκεί 1,5 χρόνο. Ούτε. Στον πρώτο χρόνο μας αγάπησε τόσο πολύ ο κόσμος που αναγκαστικά έπρεπε να εξελιχθούμε. Είναι όμως μια οικογενειακή υπόθεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στον επιχειρηματία να μπορέσει να δώσει το όνομά του, την ιδέα του και όλες τις τεχνικές που έχει από πίσω σε έναν νέο συνεργάτη που μπαίνει στη ζωή του. Εσύ γιατί το έκανες αυτό? Σωστά. Τα καταστήματα δεν είναι, είναι τα μισά είναι franchise, τα άλλα μισά είναι δικά μας. Τα καταστήματα που είναι franchise, με λίγα λόγια, έπρεπε να βρούμε σωστούς ιδιοκτήτες που να αγαπάνε αυτό το επάγγελμα, να το σέβονται και να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις που εμείς παιδευτήκαμε για να φτάσουμε ως εδώ. Υπάρχει δηλαδή μια αξιολόγηση για να μπει να συνεργάσεις? Εννοείται. Χωρίς αξιολόγηση, πώς θα συνεργαστείς με κάποιον? Σωστό. Δεν γίνεται. Είναι το άλφα και το μέγα να έχεις σωστό συνεργάτη. Σωστά. Αλλά εδώ θα σε πω πάλι αλλού. Με τις γυναίκες τι γίνεται εδώ μέσα? Τόσες γυναίκες. Οι γυναίκες είναι. Τελείως, εντελώς γυναικεία υπόθεση. Εντελώς γυναικεία υπόθεση. Μ' αγαπάνε, τις αγαπάω υπερβολικά. Και έτσι πληρούμε μια σωστή προϋπόθεση ώστε να δουλέψουμε. Δεν υπάρχει αυτό το είμαι το αφεντικό ή είναι, είμαστε όλοι συνεργάτες. Στη δικιά μου επιχείρηση υπάρχουν μόνο συνεργάτες. Αφεντικά και υπάλληλοι, όχι. Να πούμε λιγάκι σε ποιες περιοχές βρίσκουμε τα καταστήματα. Περιοχές. Έχουμε κατάστημα. Ή καλύτερα, πριν μου το ξεκινήσεις έτσι, εγώ θέλω να πάμε. Το αγαπημένο σου μαγαζί από όλα ποιο είναι? Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Μ' άρεσε απάντηση. Δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα βλέπω όλα. Έτσι, ένα. Πρέπει. Τα βλέπω όλα ένα. Και γι' αυτό ίσως πάει και τόσο καλά. Είναι όμως τελείως γυναικεία υπόθεση. Οι παροχές μας και όλα αυτά που δίνουμε στις γυναίκες και αγαπάνε τόσο πολύ. Δηλαδή είναι μέχρι να μπει στο μαγαζί, νομίζω. Άμα πατήσεις το πόδι σου μέσα στο μαγαζί, δεν θέλεις να φύγεις. Δεν θέλεις να φύγεις, Μαρία μου, γιατί στα μαγαζιά τα δικά μου ζούμε όμορφα. Α, τώρα μας έκλειψε την καρδιά. Γι' αυτό δεν θες να φύγεις. Θα έρθει η πελάτησα. Θα χαλαρώσει, θα περιποιηθεί τον εαυτό της και έπειτα θα φύγει ανανεωμένη, χωρίς προβλήματα και με ένα πολύ όμορφο νύχι. Δεν είναι όμως μόνο το νύχι, θα περίμενε κάποιος ότι σε ένα τέτοιο μαγαζί δεν θα δει κάτι το διαφορετικό. Και όμως... Έχουμε πολλά διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να κάνει και την αποτρίχωσή της, μπορεί να κάνει και το μακιγιάζ της. Ασχολείται με πολλά και όλα είναι άψογα. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα. Να πάρουμε όμως μία όμορφη ανάσα, να γνωρίσουμε τα πρώτα δύο μαγαζιά
από την αλυσίδα Nails for You. Τα έχουμε δει, τα έχουμε αγαπήσει άλλη μια φορά. Κάθε περιοχή που παρακολουθούμε υπάρχουν ήδη συγκεκριμένα μαγαζιά σαν το δικό σου. Σωστά. Ανοίγει λοιπόν το δικό σου το μαγαζί σαν το μανιτάρι μέσα στην πόλη. Σωστά. Και τι γίνεται εκεί πέρα? Πάταγος. Γιατί πέρα από τις χαμηλές τιμές που έχουμε, πολύ ανταγωνιστικές στην αγορά, έχουμε και υψηλή ποιότητα. Υψηλή ποιότητα πλέον σε καταστήματα μανικιούρ, πεντικιούρ δεν βρίσκεις εύκολα. Σωστά υλικά. Και η τιμή είναι εκεί που αντέχει η κάθε κυρία να έρθει να κάνει τα νύχια της, να περιποιηθεί τον εαυτό της. Γιατί θα ξεκινήσει να κάνει κάτι, θα συζητήσει και κάτι άλλο μετά. Σίγουρα και πρέπει, επειδή όλες οι γυναίκες πρέπει να είναι περιποιημένες, πρέπει να είναι όμορφες, είμαστε το κλειδί στην ομορφιά τους. Εσένα ποια σε περιποιείται πιο πολύ? Μπορώ να σου πω όλες. Είσαι ένας τυχερός άντρας με τόσες γυναίκες. Ναι, πόσες γυναίκες έχουμε σε όλα τα μαγαζιά? Περίπου 30. Περίπου 30. Περίπου 30. 30 γυναίκες έχεις κάνει ένα χαρέμι δικό σου. Ναι, θα το έλεγα. Θα το έλεγα κι εγώ έτσι. Θα το έλεγα κι εγώ χαρέμι. Σε άλλη χώρα. Ωραία. Πώς θα παροτρύνουμε όμως μία γυναίκα που είναι δύσπιστη στο να αλλάξει το δικό της το μαγαζί που πηγαίνει, τη δικιά της την τεχνή, και να έρθει σε εμάς? Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολο. Όταν κάπου έχεις συνηθίσει, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις τεχνήτρια. Αλλά πιστεύω ότι επειδή η διαφήμιση δικιά μας γίνεται από στόμα σε στόμα, μόνο πληροφοριακά να ακούσει για τον Nails for You και να περάσει μια βόλτα, δεν πιστεύω ότι θα ξαναλλάξει κατάστημα μετά. Εγώ νομίζω ότι δεν θα αλλάξει κατάστημα, γιατί θα έχει ένα τέλειο τα νυχάκια δημιουργή. Σου τα βλέπω υπέροχα. Τα νυχάκια μου υπέροχα συνέχεια και θα είναι και πάρα πολλά. Μιλάνε Nails for You, μιλάνε Nails for You. Έτσι ακριβώς. Είδαμε τα πρώτα μας δύο μαγαζιά. Ωραία. Να πάρουμε μία γεύση από τα δύο επόμενα. Και έχω και αδυναμίες και στα επόμενα μαγαζιά. Μου φαίνεται όμως ότι σε κάθε μαγαζί έχω αδυναμίες. Λοιπόν, ζούμε όμορφα μόνο στα Nails for You. Είδαμε και τα άλλα δύο μαγαζιά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Βρίσκομαι στον πύργο ελέγχου της εταιρείας Nails for You, της αλυσίδας μας. Πώς υπάρχει τόσο τέλεια, άρτια υποδομή πίσω από αυτό? Πώς γίνεται να κινούνται όλα τόσο άψογα και τέλεια? Κοίταξε, Μαρία μου, κάθε αλυσίδα που σέβεται τον εαυτό της πρέπει να έχει σωστές βάσεις. Αν δεν έχει σωστές βάσεις, δεν μπορείς να φτάσεις ψηλά. Και εμείς, επειδή θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό που είμαστε, αναγκαστικά έπρεπε να δημιουργήσουμε όλο αυτό. Κάπως έτσι βγήκε και το μότο σας, δηλαδή. Φτάνουμε στα άκρα. Κάπως έτσι. Τέλεια. Φτάνουμε στα άκρα. Πολύ μου άρεσε αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο που μ' άρεσε πάρα πολύ. Υπάρχει μια εφαρμογή στην οποία μπορώ 24 ώρες σε 24 ώρες να κάνω τι θέλω. Φυσικά. Μπορείς να κλείσεις ραντεβού από πολλές εφαρμογές, όχι από μία. Κυρίως από αυτή που έχουμε για τα κινητά. Μπαίνεις μέσα, κατεβάζεις την εφαρμογή μας, βάζεις το ραντεβού. Τι ώρα θες, με ποια τεχνήτρια θες. Περίμενε, εδώ θα καθίσω τώρα. Λοιπόν, εδώ λιγάκι θα κάνω μια στάση. Για μια στάση εδώ που λέμε. Λοιπόν, λες την τεχνήτρια. Βλέπω και παρακολουθώ, γιατί όταν είμαι και στα κορίτσια ή κάνουμε κάποιο γύρισμα, μου φτιάχνουν τα νύχια. Οι κοπέλες όλες το έχουν κάνει ιδιωτική υπόθεση. Το έχουν κάνει λιγάκι πιο οικογενειακό το θέμα. Θέλουν τη δικιά του συγκεκριμένη τεχνήτρια. Η Σοφία θα μου φτιάξει τα νύχια. Η Μαρία θα μου φτιάξει τα νύχια. Ζητάνε τη συγκεκριμένη κοπέλα που θέλουν εκείνη και η κάθε μία έχει το δικό της. Σωστά. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Είναι θέμα συνήθειας όλα. Όταν πας σε ένα κατάστημα και συνηθίζεις με μία τεχνήτρια, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξεις. Το αναφέραμε και πιο πριν. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς στα δικά μου καταστήματα όλες οι τεχνήτριες είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι όλες αξιόλογες και πιστεύω ότι και με τη Σοφία να μην βρεις, που πας και κάνεις συνέχεια, άμα κάτσεις και στην Άννα, θα αγαπήσεις και την Άννα. Σωστό. Έτσι σου δίνεται και η ευκαιρία όταν η Σοφία, ας πούμε, απουσιάζει για τον ΑΒ λόγο, να έχεις και μια δεύτερη επιλογή. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των κοριτσιών. Αλήθεια το λέω αυτό, όχι επειδή τώρα κάνουμε μια συνέντευξη που θέλω να μάθω. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια οικογένεια. Αυτό. Όλα τα καταστήματα Nails for You είναι μια οικογένεια. Είμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας. Αν δεν είχες αυτή την αλυσίδα και δεν είχες φτάσει στα άκρα με τη συγκεκριμένη αλυσίδα, τι θα έκανες? Τι θα έκανα, Δεν γνωρίζω. Πάντως σίγουρα θα πήγαινα να κάνω ένα μανικιούρ, πεντικιούρ.
Πάλι θα έχει να κάνει με τη γυναίκα. Πάλι καλοπιστικό. Πάλι θα ήταν προς τα εκεί. Δεν γνωρίζω, δεν γνωρίζω καθόλου. Δεν γνωρίζω καθόλου. Αγαπώ πολύ το γυναικείο φίλο, η αλήθεια είναι αυτή. Ίσως να έκανα κάτι πάλι με γυναίκα. Πάλι με γυναίκα θα μείνω εδώ. Η γυναίκα σου είναι στο αντικείμενο. Σωστά. Τη γνωρίσαμε κιόλας και από την πρώτη μας κιόλας συνέντευξη που είχαμε. Η γλυκιά μας η Ελένη, να τη στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας. Πώς θα αντιμετωπίζει όλο αυτό με την αγάπη που έχουν όλα τα κορίτσια απέναντι σε σένα? Το είπα και πριν, είμαστε μια οικογένεια. Δεν αλλάζει κάτι. Μοιάζει λίτσα, έτσι κάτι, σαν γυναικεία. Πού είναι και γυναικεία επίθεση? Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα μια ζηλίτσα, θα το έλεγα μια μεγάλη ζήλια. Όχι, πλάκα κάνω. Μια μεγάλη ζήλια με τη δουλειά, ίσως. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται και εκείνη στο χώρο, οπότε. Εντάξει, όταν είναι δεμένη μια οικογένεια, δεν έχει τίποτα. Είμαστε οικογένεια, είμαστε οικογένεια. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, να πάμε όμως να δούμε τώρα τα υπόλοιπα δύο μας μαγαζιά. Μετά θέλω να συζητήσουμε λιγάκι πώς μπορεί να μπει κάποιος στην επιχείρησή μας. Γιατί μας ακούνε και μας βλέπουν από όλη την Ελλάδα. Φυσικά. Αμερική, Καναδά, αυτό να δω δηλαδή. Πώς γίνεται το franchise στην εταιρεία μας Nails for You? Παίρνουμε λοιπόν μία ανάσα να δούμε και τα υπόλοιπα δύο μαγαζιά. Και φυσικά εσείς μπαίνετε και στη σελίδα Nails for You, κάνετε like και παρακολουθείτε και όλες τις παροχές και τα δώρα που σου δίνει συνέχεια η αλυσίδα Nails for You. Έξι μαγαζιά. Σε λίγο θα έχουμε 16 μαγαζιά, 26 μαγαζιά. Αλλά για το franchise εγώ θέλω να μάθω, γιατί με κόφτει, τώρα θέλω να μάθω. Πες μου, τι θα ήθελες να μάθεις. Πώς γίνεται. Πώς κάποιος να επενδύσει. Κάθε επιχειρηματίας που θέλει να συνεργαστεί με τους καλύτερους, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές και μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας ώστε να δημιουργήσουμε το επόμενο παιδί μας. Μάλιστα, τώρα βλέπω κάτι κάνεις εκεί πέρα με το επόμενο παιδί. Κάτι ετοιμάζεις, μην πούμε και αυτή, πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα ετοιμάζουμε. Πολύ ωραίο, μεγάλο, τεράστιο. Τεράστιο, σαν κατάστημα. Ετοιμάζουμε και την ακαδημία μας. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Όλα θα πάνε τέλεια. Όλα θα πάνε τέλεια. Μακάρι. Nails for You, λοιπόν. Μία λυσίδα που έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά, στην Αττική. Και ευελπιστούμε ότι θα πιάσουμε και όλη την Ελλάδα. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Κώστα, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι. Και ζούμε όμορφα. Και εγώ χαίρομαι. Συνεχίζουμε λοιπόν, γιατί κάθε εβδομάδα θα βλέπουμε και θα μαθαίνουμε πολλά. Έχουμε κάτι τώρα ιδιαίτερο μέσα στο καλοκαίρι που θέλουμε, εμείς δεν σταματάμε ποτέ τη δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι δεν σταματάμε εμείς, δεν κλείνουμε εμείς. Είμαστε σχεδόν 24 ώρες εδώ. 24 ώρες, 24 ώρες. Η αλήθεια είναι αυτή. Ευχόμαστε καλό καλοκαίρι στους υπόλοιπους που θα πάνε για τις διακοπές. Εμείς εδώ σκληρά για και να φύγετε με ωραία νύχια. Και αν δεν φύγετε, θα το φτιάξετε μόλις γυρίσετε. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Τέλεια, Κώστα, μου σε ευχαριστώ πάρα Εγώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Μαρία μου. Nails for You, γιατί θέλουμε πάντα να φτάνουμε στα άκρα. Φτάστε λοιπόν στα άκρα κι εσείς.